Γεια σα. Είμαι ο Βαγγέλης Κιπάραουλη και στα πλαίσια του μαθήματο Συστήματα Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασιγένης στο Τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα την υλοποίηση του κώδικα του 5ου εργαστηρίου και του κώδικα Prime σε σε, σε Python, Συριακά και παράλληλα. Ο κώδικα του εργαστηρίου 5 μα ζητούσε να φτιάξουμε ένα πίνακα 5.000 θέσεων που θα έχουν την τιμή 1 και αυτό που θα κάνει ο κώδικα είναι να προσθέτει όλε τι τιμέ των θέσεων του πίνακα. Και ο δεύτερο κώδικα είναι ένα κώδικα ο οποίο θα, θα αθρίζει όλου του πρώτου αριθμού από το 0 μέχρι το νι επί αέμ που είναι το 128 επί το αέμ μα. Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω ότι έχω συνδεθεί στο σερβερ πλειάδες από το τερματικό του Visual Studio Code και οι εντολές που θα δίνω θα είναι όλες σε Linux. Το πρώτο πρόγραμμα που θα δούμε είναι το πρόγραμμα του εργαστηρίου 5 υλοποιημένο σε σεσυριακά. Αρχικά κάνουμε include τη βιβλιοθήκη HTDO.H, η οποία στο πρόγραμμά μας μας χρησιμεύει ε, για τη συνάρτηση printf και γενικά η HTDO.H ε, είναι απαραίτητη για τις συναρτήσεις εισόδου και εξόδου των προγραμμάτων, όπως είναι printf ή e, scanf. Κάνουμε include τη βιβλιοθήκη time.h, η οποία θα μας δώσει κάποιες συναρτήσεις ε, για την καταμέτρηση του χρόνου, όπως είναι η clock. Κάνουμε define το array size σε 5000. Αυτό γίνεται σε στάδιο προεπεξεργασίας. Δηλαδή, το array size, το array size δεν είναι μεταβλητή, είναι απλά μία λέξη κλειδί που... Κάθε φορά που θα την αναφέρουμε εμείς μέσα στο πρόγραμμα θα αντικαταστείτε από το 5000. Αρχικά δηλώνουμε κάποιες μεταβλητές που θα χρειαστούμε για την καταμέτρηση του χρόνου. Δηλώνουμε τον πίνακα που θα χρησιμοποιήσουμε ε, για το πρόγραμμά μας με array sizes θέσεις, δηλαδή 5000 θέσεις. Ε, αρχικοποιούμε το int και το count τα οποία είναι δύο μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια και κάνουμε δύο for. Η πρώτη for έχει σκοπό την αρχικοποίηση του πίνακα με άσου. Δηλαδή αυτό που κάνει είναι ότι θα τρέξει 5.000 φορέ από IISON 0 μέχρι I μικρότερο του 5000 με βήμα κατά 1 και θα γεμίσει την κάθε θέση του πίνακα με 1. Η δεύτερη φορ θα τρέξει και αυτήν 5000 φορέ. Βλέπουμε ότι ξεκινάει από IISON 0 μέχρι array Size που είναι 5000 με βήμα κατά 1. Και αυτό που θα κάνει είναι ότι. Ε, θα πάρει το count το οποίο αρχικά είναι 0 και θα προσθέτει κάθε φορά την τιμή ε, που θα έχει το array στην κάθε θέση. Δηλαδή κάθε φορά σε κάθε επανάληψη επειδή έχουμε αρχικοποιήσει κατά 1 θα προσθέτει 1 και 1 και 1 και πάει λέγοντας. Πριν την εκτέλεση της δεύτερης for καλούμε για τη μεταβλητή start time τη συνάρτηση clock που μας δίνει η βιβλιοθήκη είπαμε time.h. Αυτή η συνάρτηση θα καταγράψει το χρόνο εκείνη την παρούσα στιγμή και θα την αποθηκεύσει στη μεταβλητή start time και μετά, το, μετά τη 4, στην end time μεταβλητή πλέον, θα αποθηκεύσει τον χρόνο μετά τη 4. Κάνουμε την print ώστε να βγει το αποτέλεσμα, να κάνουμε print στην ουσία, να εκτυπώσουμε το αποτέλεσμα και μετά με το execution time αφαιρούμε, αφαιρούμε το end time, δηλαδή την ώρα που αποθήκευσε στη μεταβλητή μετά τη 4, με την ώρα που, που αποθήκευσε στη μεταβλητή start time πριν τη 4 και τη διορούμε με το clock per sec για να το κάνει σε δευτερόλεπτα. Γιατί ο χρόνο δεν είναι πραγματικό χρόνο σε δευτερόλεπτα που αποθηκεύει η clock. Αλλά με, το, με τη διαίρεση clock per sec την κάνουμε δευτερόλεπτα. Και μετά κάνουμε print ε, το χρόνο. Αυτό ήταν ο κώδικο του εργαστηρίου 5 υλοποιημένο σε σε Το πρόγραμμα που μόλι γράψαμε γίνεται compile με την εντολή GCC, το όνομα του αρχείου. Βάζουμε την παράμετρο παύλα wall για να μα βγάλει αν υπάρχουν τυχόν errors και αποθηκεύουμε το παραγόμενο εκτελέσιμο στο αρχείο που δείχνει η παράμετρος παύλα όμικρον. Εκτελούμε το αρχείο που μόλις παράξαμε με την εντολή τελεία κάθετος και το όνομα του εκτελέσιμου. Βλέπουμε ότι η έξοδος που μας βγάζει είναι Total Sum of Array Elements 5000, που είναι αυτήν εδώ η print και είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε, και το Execution Time σε δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια θα υλοποιήσουμε τον κώδικα του εργαστηρίου 5 σε Python συριακά. Αρχικά κάνουμε import τη βιβλιοθήκη numpy και import τη βιβλιοθήκη time. Την, ε, την numpy την κάνουμε import γιατί θα μας δώσει κάποιες συναρτήσεις που θα εξηγήσω αργότερα τι κάνουν και πώς και την time για την καταμέτρηση του χρόνου, όπως και πριν στη ε. Δίνουμε στην μεταβλητή size την τιμή 5000 και χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση np1 για να αρχικοποιήσουμε τον πίνακα array η συνάρτηση NP1 που ανήκει στο NumPy έχει ορίσματα το array size, δηλαδή το 5000, πόσο θα είναι ο πίνακα, και τον τύπο των στοιχείων που θα πάρει. Κάνει ακριβώ αυτό που έκανε η πρώτη for στην σε. Στην θα μπορούσαμε δηλαδή αντί να γράψουμε την NP1, η οποία είναι μια συνάρτηση που μα δίνει ο NumPy για να μα διευκολύνει, θα μπορούσαμε να το κάνουμε με, με μια for από I μέχρι array size, δηλαδή 5000 φορέ, δώσε την τιμή 1 στο array. Array.append και σε παρένθεση την τιμή. Ένα. Ε, στη συνέχεια έχουμε start time που παίρνουμε το χρόνο εκείνη τη στιγμή με τη συνάρτηση time.time .time. με την εντολή total sum ison np.sam και σε παρένθεση array στην ουσία είναι η, αυτό που κάναμε πριν στη σε στη δεύτερη φορ, προσθέτει όλα τα στοιχεία του πίνακα μεταξύ τους. Η np.sam είναι μια συνάρτηση που μα δίνει ε, η βιβλιοθήκη numpy και στην ουσία κάνει ε, κάνει τη ε, δουλειά που θα έκανε η δεύτερη for ε, που κάναμε πριν στη σε. Παίρνει για όρισμα ένα πίνακα προφανώς, τον πίνακα που θα πάρει τα στοιχεία και θα, κάνει, ε, θα τα προσθέσει. Θα μπορούσαμε διαφορετικά να είχαμε δηλώσει ένα total sum iso 0, for elements ε, in array, δηλαδή για όλα τα στοιχεία του array, total sum συνίσον element, δηλαδή στο total sum θα προσθέτεις κάθε φορά το element. Αλλά επειδή η Python μας δίνει αυτή την, ε, την ευκολία, ε, μπορούμε να το γράψουμε απλά με μία συνάρτηση. Στη συνέχεια αποθηκεύουμε στην end time μεταβλητή την τρέχουσα ώρα και μετά κάνουμε για το elapsed time, δηλαδή για το πόσο χρόνο έκανε για να, για να τρέξει, ε, κάνουμε την αφαίρεση end time, mean start time. Εδώ σε αντίθεση με τη σε δεν χρειάζεται να διαιρέσουμε με κάτι, ε, βγάζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα κατευθείαν. Και μετά κάνουμε print τα, το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του πίνακα και κάνουμε print και το χρόνο. Και αυτό ήταν ο κώδικα του εργαστηρίου 5, υλοποιημένο σε Python Συριακά. Τρέχουμε το πρόγραμμά μα με την εντολή Python και το όνομα του αρχείου. Και βλέπουμε ότι η έξοδο που μα δίνει το πρόγραμμα είναι 5.000 και τα δευτερόλεπτα που έκανε για να εκτελεστεί. Στη συνέχεια θα δούμε τον κώδικα του εργαστηρίου 5, υλοποιημένο σε SMMPI. Ωραία. Αρχικά κάνουμε include τις βιβλιοθήκες που χρειαζόμαστε για το πρόγραμμα. Η, την mpi.h για συναρτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε για το mpi, όπως είναι η mpi init, mpi com rank, com size, και πιο κάτω έχουμε και τη reduce και τη scatter, ε, τέτοιες συναρτήσεις. Χρησιμοποιούμε την stdo.h, η οποία πιο, έχει τις συναρτήσεις, όπως είπαμε και πριν, εισόδου-εξόδου. Χρησιμοποιούμε την stdlib.h που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε χρήση να κάνουμε χρήση των μνήμεων δυναμικά. Και τέλος κάνουμε include την βιβλιοθήκη time.h που θα μας βοηθήσει για την καταμέτρηση του χρόνου. Αρχικά δηλώνουμε κάποιες μεταβλητές που θα εξηγήσω στη συνέχεια που και γιατί χρειαζόμαστε την κάθε μία μεταβλητή. Κάνουμε initialize το MPI με την συνάρτηση MPI init και μετά παίρνουμε το rank από τη συνάρτηση MPI .com και το size από τη συνάρτηση MPI το size και το rank τι είναι. Όταν εμεί τρέχουμε το πρόγραμμά μα, του λέμε σε πόσε διεργασίε να τρέξει. Όταν του λέμε να τρέξει σε τέσσερι διεργασίε, το size είναι 4. Γίνεται 4. Και το rank τι παίρνει, όταν θα τρέξει το πρόγραμμα παράλληλα τέσσερι φορέ για κάθε size, για κάθε διεργασία, η κάθε διεργασία έχει ένα rank. Έχει το rank 0, το rank 1, το rank 2, το rank 3. Αν είναι 4, αν βάλουμε 4. Αν βάλουμε 16... Ε, να, να, το τρέξει με 16 διεργασίες, θα κάνει 16, το, θα, το, το, size θα γίνει 16 και θα έχουμε 16 διαφορετικά ranks για τον κάθε διεργασία. Το chunk size κάθε φορά που θα τρέχει το πρόγραμμά μας, αυτό που κάνει είναι ότι διαιρεί τη δουλειά, διαιρεί δηλαδή, εμείς θα χρειαστεί να κάνουμε 5.000 προσθέσεις ωραία, στο πρόγραμμά μας. Άμα το διαιρέσουμε με το πόσε διεργασίες έχουμε, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να, να διαιρέσουμε στις διεργασίες ομοιόμορφα ε, τη δουλειά. Δηλαδή, το rank 1 να έχει 200, το rank 2 να έχει 200 και πάει λέγοντας. Και το reminder είναι ότι εάν αυτή η διαίρεση που κάναμε πριν δεν διαιρείται ακριβώς, δηλαδή ε, αν, είχαμε, αν είχαμε ένα πίνακα 10 θέσεων και το τρέχαμε με 3 διεργασίες το 10 με το 3 δεν διαιρείται ακριβώς 3, 3, 9 και μένει ένα υπόλοιπο αυτό το ένα υπόλοιπο στη συνέχεια θα το προσθέσουμε σε ένα rank ώστε να βγει, να βγει το, το επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή θα, θα τρέξει το ένα rank με 3 το δεύτερο rank με 3 και το τρίτο rank με 4 εδώ κάνουμε, εδώ κάνουμε αρχικοποίηση των, των δικτών counts και offsets το counts είναι ο αριθμός των στοιχείων που θα επεξεργαστεί το κάθε rank και το offset είναι ότι αν το κάθε rank χρησιμοποιεί, θα, θα επεξεργαστεί 100 στοιχεία. Εμείς θέλουμε το πρώτο rank να πάρει 100 στοιχεία, τα πρώτα 100 από τις 5.000 και θέλουμε το δεύτερο rank να πάρει, αν πάρει το rank 1 τα πρώτα 100, να πάρει από 101 μέχρι 200 το δεύτερο. Οπότε στην ουσία το offset δείχνει από πού ε, ξεκινάει ε, το κάθε rank μέσα στον πίνακα 5.000 στον πίνακα που θα, θα κάνουμε τις προσθέσεις και λέει ότι ξεκινάει από τη θέση 201 για counts, για 100 φορές και μετά πάει από την 301 για άλλες 100 φορές. Κάπως έτσι χρησιμοποιούνται το offsets και το counts. Στη συνέχεια κάνουμε αυτή τη for γιατί θέλουμε να προσθέσουμε το 1 στο chunk size όταν ε, δεν υπαρχει ακριβη ακριβής διαίρεση. Δηλαδή είπαμε όταν έχουμε υπόλοιπο 1-2 θέλουμε αυτό το 1-2 που έχουμε υπόλοιπο να το προσθέτουμε σε κάποιο rank σε κάποια διεργασία που θα κάνει προφανώ μία πράξη παραπάνω για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ορίζουμε τα offset. Το offset 0, που στην ουσία είναι το offset του rank 0, θα είναι 0. Γιατί όταν ξεκινάμε από το πρώτο rank, θα ξεκινήσει από τη θέση 0. Στη συνέχεια θα θέλουμε όταν το rank 0 θα τρέξει για counts φορέ, δηλαδή δεν ξέρω πώ μπορεί να είναι, μπορεί να είναι 1000 φορέ, μπορεί να είναι 10, ανάλογα τι πρόβλημα θα του δώσουμε. Ε, όταν θα τρέξει για 100 φορέ, θέλουμε το rank το επόμενο να ξεκινήσει από τη θέση 101 και να τρέξει για counts φορέ. Και στην ουσία, εδώ αυτό που κάνουμε είναι initialize τα offsets. Το Data 2 είναι ένα δυναμικό πίνακα που θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για όταν θα θέλουμε να στείλουμε στοιχεία σε άλλα ranks από το root rank. Μετά όταν το rank θα είναι 0 θα δηλώσουμε ένα δίκτυο για τον πίνακα data1 όπου στην ουσία θα, θα γεμίσουμε με άσους τον πίνακα όπως κάναμε τη φόρκε στα προηγούμενα προγράμματα. Ξεκινάμε το χρόνο μέτρησης, δηλαδή αποθηκεύουμε στη μεταβλητή start time ε, το, το χρόνο που θα μας δώσει η συνάρτηση mpiw time ακριβώς πριν τη διανομή των δεδομένων και την επεξεργασία αυτών. Στη συνέχεια έχουμε τη συνάρτηση scatter v η οποία ανήκει στη βιβλιοθήκη mpi.h. Αυτή η συνάρτηση θα πάρει δεδομένα από το πίνακα data 1 που είναι στο rank 0 και θα τα στείλει στα υπόλοιπα ranks. Στο πρόβλημά μας έχουμε ένα πίνακα 5000 θέσεων. Όταν θα το τρέξουμε με 5 διεργασίες θα θέλουμε κάθε διεργασία να επεξεργάζεται από 1000 στοιχεία. Οπότε το counts μας δείχνει αυτό, πόσα στοιχεία θα επεξεργάζεται, πόσα στοιχεία θα στείλουμε για να επεξεργαστεί το κάθε rank. Και το offset λέει από πού θα ξεκινάει να παίρνει count στοιχεία μέσα στον πίνακα. Δηλαδή για το, root, για το root rank το offset θα είναι 0, οπότε θα πάρει 1000 στοιχεία που θα ξεκινάει από 0. Για το επόμενο rank θα ξεκινάει από τη θέση 1000 για να πάρει άλλα 1000 στοιχεία. Από το επόμενο rank θα ξεκινάει από το 2000 και πάει λέγοντας mpi-int είναι ε, ο τύπος των στοιχείων, όλα αυτά θα τα στέλνουμε στο data2 του κάθε rank, count-rank είναι πόσα στοιχεία θα παίρνει ο data2, mpi-int τι τύπου θα είναι τα στοιχεία που θα παίρνει, από πού θα τα παίρνει, από το rank 0, και mpi-comworld είναι ε, ο communicator που χρησιμοποιεί ο mpi για να επικοινωνούν τα ιδιοργασίες μεταξύ τους. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τη μεταβλητή partial-sum, ε, στην ουσία προσθέτουμε όλα τα στοιχεία του πίνακα data 2. Δηλαδή αφού τα παίρνουμε, παίρνουμε, τα στοιχεία από το data 1 και τα στέλνουμε στο κάθε rank, στο πίνακα data 2, εκεί τα προσθέτουμε και φτιάχνουμε το partial sum και το εκτυπώνουμε. Μετά έχουμε την εντολή MPI Reduce, η οποία και αυτή ανήκει στη βιβλιοθήκη του MPI. Και τι θα κάνει, θα πάρει όλα τα partial sum από τα ranks και θα τα προσθέσει μέσα στο total sum. Οπότε, παίρνουμε τα στοιχεία από το partial sum, θα τα στείλουμε όλα στο total sum, Πόσα στοιχεία, ένα για κάθε rank, δηλαδή ένα partial sum, ένας αριθμός είναι ε, από κάθε rank, είναι τύπου int, ε, mpi-sum είναι η πράξη που θα κάνουμε, δηλαδή θα παίρνει τα, τα partial sum και θα τα προσθέτει στο total sum, θα τα στέλνει ε, στο, root, στο root rank, στο rank 0, και ο communicator είναι ο communicator που χρησιμοποιεί ο mpi. Και μετά θα κάνουμε print ε, το total sum η MPI Barrier είναι μια συνάρτηση η οποία βεβαιώνεται ότι όλα τα ranks έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο του κώδικα και έχουν συγχρονιστεί για να συνεχίσει. Και τέλος αποθηκεύουμε στη μεταβλητή end time το χρόνο, κάνουμε την αφαίρεση end time star start time για να βγάλουμε πόσα δευτερόλεπτα χρειάστηκε για να τρέξει το πρόγραμμά μας και το εκτυπώνουμε. Και κάνουμε και κάποια free ώστε να αποδεσμεύσουμε τη μνήμη που δεσμεύσαμε δυναμικά πριν στο πρόγραμμα και MPI finalize κάνουμε finalize το MPI και αυτό ήταν το πρόγραμμα του εργαστηρίου 5 υλοποιημένο σε MPI. το πρόγραμμα αυτό το κάνουμε compile με την εντολή MPICC το όνομα του εκτελέσιμου βάζουμε την παράμετρο pavla wall για να δούμε αν υπάρχουν τυχόν errors ή warnings και με την pavla o δείχνουμε που θα αποθηκευτεί το, εκτελέσι, το εκτελέσιμο που μόλις παράξαμε αφού κάνουμε compile το πρόγραμμα, το τρέχουμε με την εντολή MPI run και ενώ παύλα και βάζουμε πόσες διεργασίες θέλουμε, εγώ θα βάλω τέσσερις, και το όνομα του, του εκτελέσιμου που μόλις δημιουργήσαμε. Και βλέπουμε αυτό που μας επιστρέφει το πρόγραμμα, είναι τα partial sum ε, βάλαμε 4 διεργασίες, άρα το διέρεσε δια 4 για το κάθε rank, 1250, 1250, 1250 και 1250. Το total sum είναι 5000 που το περιμέναμε και το execution time είναι ο χρόνος που χρειάστηκε για να τρέξει το πρόγραμμα. Εδώ έχουμε τον κώδικα του εργαστηρίου 5 υλοποιημένο σε Python με MPI. Αρχικά κάνουμε import τη βιβλιοθήκη MPI for py γιατί θα μας δώσει κάποιες συναρτήσεις που χρειαζόμαστε για το MPI. Κάνουμε import τη βιβλιοθήκη NumPy που πάλι θα μας δώσει κάποιες συναρτήσεις όπως είναι η MP np.full, np.ones, full, NP once, empty. Θα εξηγήσω στη συνέχεια τι κάνουν οι συναρτήσεις. Ε, αυτή η βιβλιοθήκη αυτές τις συναρτήσεις περιέχει. Και κάνουμε import και την ε, time η οποία θα μας δώσει τις συναρτήσεις που θα χρειαστούμε για την καταμέτρηση του χρόνου. Ωραία, ορίζουμε τη main συνάρτηση. Παίρνουμε το rank από την συνάρτηση com Παίρνουμε το size από τη συνάρτηση com -get size δημιουργούμε το chunk size και το reminder όπως τα προηγούμενα προγράμματα και στη συνέχεια αρχικοποιούμε ένα πίνακα count, ο οποίος θα έχει size θέσεις και θα έχουν όλες οι θέσεις την τιμή chunk size και είναι int αυτό δηλαδή τι μα δίνει, μα δίνει ότι ας πούμε άμα θα, κάνουμε, άμα θα το τρέξουμε με 4 διεργασίε, θα κάνουμε ένα πίνακα που θα έχει 4 θέσει και θα έχει αν, δημιου, ε, αν, αν ας πούμε το τρέξουμε με 5000 και το τρέξουμε με 4 επεξεργαστέ, το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι 1250, 5000 δια 4. Οπότε θα φτιάξει ένα πίνακα με 4 θέσει που θα έχει 1250 μέσα και ο τύπο του θα είναι int. Αν όμω το τρέξουμε με 3 ε, επεξεργαστέ. Δεν θα γίνεται ακριβώ η διαίρεση. Οπότε τι κάνει εδώ πέρα το counts. Λέει, αν, αν βγάλουμε υπόλοιπο 2, που θα βγάλουμε υπόλοιπο 2, ε, παίρνει α, του counts την πρώτη θέση και τη δεύτερη και προσθέτει από ένα. Δηλαδή θα έχει 1667 η πρώτη, 1667 η δεύτερη και η τρίτη θα έχει 1666. Οπότε στη γραμμή, η γραμμή 18 μας βοηθάει να βγάλουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τον πίνακα offset. Η συνάρτηση np-insert είναι απλά ότι βάζει στοιχεία μέσα στον ε, στο πίνακα offset. Θα εξηγήσω τι κάνει η np-camsum και τι σημαίνουν, οι, και τι σημαίνουν οι, τα ορίσματα που παίρνει η np-insert. Αν ο πίνακας counts είναι... Ε, αν ο πίνακα counts είναι 2, 4, 6, αυτό που κάνει η NP είναι ότι θα βάλει στον πίνακα offset, στον πίνακα offset, θα κάνει το εξή. Θα βάλει το πρώτο, το πρώτο στοιχείο θα είναι 2, το δεύτερο στοιχείο θα είναι 2 συν 4, 6. Και το τρίτο στοιχείο θα είναι 2 συν 4, 6, συν 6, 12. Με το, 0, με το κόμμα αυτό που κάνουμε είναι ότι επειδή εμείς θέλουμε το πρώτο offset να ξεκινάει από το 0, κάνει αυτό το πράγμα. 0, βάζει την τιμή 0 στη θέση, ε, στη θέση 0 του πίνακα. Και με το αγγίλιανο κάτω τελεία ένα, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα αφαιρέσει, θα αφαιρέσει την τελευταία τιμή στην τελευταία θέση του πίνακα. Δηλαδή 0,2,6. Αυτό θα είναι τελικά ο πίνακάς μας αν το count ήταν 2,4,6. Αυτός εδώ πέρα θα ήταν ο πίνακάς μας. Και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί όταν θα προσθέσει το τελευταίο rank, εμείς στην ουσία δεν το χρειαζόμαστε το τελευταίο rank. Γιατί ό, ό, όταν θα κάνει την πρόσθεση θα φτάσει στο 5.000, Εμεί δεν χρειαζόμαστε κανένα offset να ξεκινάει από 5.000. Γι' αυτό και αφαιρούμε το τελευταίο στοιχείο. Στη συνέχεια ε, αρχικοποιούμε με την np 1 η οποία είναι μια συνάρτηση που ανήκει στο NumPy, ε, στη βιβλιοθήκη NumPy. Αρχικοποιούμε με άσους ένα πίνακα με size το οποίο το ορίσαμε εδώ πάνω είναι 5.000 με τύπου int. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε και τον πίνακα data2 ε, με την np.empty. στην ουσία έχουμε έναν άδειο πίνακα ο οποίος θα έχει count rank θέσεις και θα είναι ο τύπος του int. Παίρνουμε την καταμέτρηση του χρόνου με τη συνάρτηση time.time. .time. Στη συνέχεια αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τα δεδομένα από τον data1 και να τα στείλουμε στον data2 στο κάθε rank. Οπότε παίρνουμε από τον data1 στοιχεία παίρνουμε counts στοιχεία. Αυτό είπαμε, μα δείχνει πόσα στοιχεία θα πάρει το κάθε rank. Το offset είπαμε ότι είναι από ποιο σημείο του πίνακα θα ξεκινήσει να παίρνει count στοιχεία. Και το MPI int είναι ο τύπο. Αυτά όλα θα τα στείλει στο data 2. Από πού? Από το root 0. Στη συνέχεια υπολογίζουμε το partial sum με την np sum, η οποία και αυτή είναι μια συνάρτηση που ανήκει στο numpy, στη βιβλιοθήκη numpy θα πάρει στην ουσία όλες τις τιμές του data2 και θα τις προσθέσει μεταξύ τους και μετά ε, εκτυπώνουμε το μερικό αποτέλεσμα στον χρήστη και στη συνέχεια θέλουμε να υπολογίσουμε το total sum με τη συνάρτηση com.reduce η οποία θα πάρει τα partial sum από κάθε rank θα τα προσθέσει θα τα προσθέσει όλα μαζί, δηλαδή με το MPI SAM στην ουσία δείχνει την πράξη που θα τα κάνει τα partial SAM. θα τα προσθέσει και θα τα στείλει πίσω στο root 0. Και στη συνέχεια θα εκτυπώσουμε το ολικό αποτέλεσμα. Com barrier είναι μια συνάρτηση είπαμε, που επιβεβαιώνει ότι όλα τα ranks έχουν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, για να γίνεται σωστά ο συγχρονισμός. Και στο τέλος παίρνουμε ξανά την καταμέτρηση του χρόνου για να κάνουμε την αφαίρεση και να βγάλουμε το execution time και το εκτυπώνουμε στο χρήστη. Το πρόγραμμά μας το τρέχουμε με την εντολή MPI EXEC Pavlani, τον αριθμό των επεξεργαστών που θέλουμε, Python και το όνομα του αρχείου που δημιουργήσαμε. Εγώ το τρέξαμε με 4 επεξεργαστέ. Βλέπουμε ότι για 4 επεξεργαστέ διαιρείται ομοιόμορφα 1250, 1250, 1250 και 1250. Τα προσθέτει όλα αυτά μαζί και το τελικό αποτέλεσμα είναι το 5000 που το περιμέναμε. Και το execution time είναι ο χρόνο που χρειάστηκε. Αν το τρέξω με 3 με επεξεργαστέ, βλέπουμε ότι ε, στο 0 στο και στο πρώτο rank παίρνει 1667 και 1667. Αυτό γίνεται. Γιατί προσθέσαμε το reminder ε, γιατί προσθέσαμε το reminders στις πρώτες δύο θέσεις του πίνακα counts. Αν παρατηρήσουμε τους χρόνους που κάνανε τα προγράμματα μας για να τρέξουν, βλέπουμε ότι γενικά τα προγράμματα σε C είναι πιο γρήγορα από ό,τι τα προγράμματα σε Python. Παρατηρούμε ότι όταν τα τρέχουμε παράλληλα με τρεις επεξεργαστές, κάνει μικρότερο χρόνο από ό,τι με τέσσερις επεξεργαστές, που κάνει μικρότερο χρόνο από ό,τι με οχτώ επεξεργαστές. Αυτό γίνεται... Διότι επειδή το πρόβλημά μα είναι πάρα πολύ μικρό και ο χρόνο που χρειάζεται για να λυθεί είναι σχεδόν αμεληταίο, ο λόγο που αυξάνεται το χρόνο είναι γιατί αυξάνεται το χρόνο επικοινωνία των διεργασιών. Δηλαδή, όταν θα πρέπει να επικοινωνήσουν 8 διεργασίε, χρειάζεται πιο πολύ χρόνο από ότι όταν πρέπει να επικοινωνήσουν 4 διεργασίε. Αλλά σε γενικό βαθμό, όταν το πρόβλημά μα είναι μεγάλο και παίρνει χρόνο για να λυθεί, όσα πιο πολλά ranks, όσε πιο πολλέ διεργασίε χρησιμοποιούμε, Τόσο πιο γρήγορα θα λύνεται το πρόβλημα, θα είναι ακριβώ το αντίστροφο. Γιατί μετά γίνεται αμεληταίο ο χρόνο τη επικοινωνία και το πρόβλημά μα, όσο χρησιμοποιούμε πιο πολλέ διεργασίε, σημαίνει ότι διαιρείται πιο πολύ, άρα τρέχει και πιο γρήγορα.